Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, ραδιοφωνική παραγωγός και παθιασμένη με το μακιγιάζ και το skincare. Έχω αυτό εδώ το κανάλι 3 χρόνια τώρα και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε κλικ στο σημερινό βίντεο, γιατί θα σας δείξω πώς δημιούργησα αυτό εδώ το μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας ως επιτοπλίστων καινούργια προϊόντα, τα οποία απέκτησα τον τελευταίο μήνα. Με μερικά από αυτά παίζω για πρώτη φορά και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από το αποτέλεσμά τους, οπότε αν θέλετε να μάθετε ποια είναι, μείνετε εδώ μαζί μου μέχρι το τέλος. Αν δεν έχετε εγγραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και να σας φτιάχνω καινούργια βίντεο με πάρα πολύ αγάπη. Να σας πω επίσης ότι το συγκεκριμένο μακιγιάζ το εμπνεύστηκα για τα γιορτινά τραπέζια στα οποία θα παρευρεθούμε αυτές τις μέρες. Έχει σίγουρα ένα γκλαμ, είναι σίγουρα πιο τολμηρό από τα μακιγιάζ που κάνω συνήθως. Νομίζω όμως ότι θέλετε κάτι έτσι πιο εντυπωσιακό για αυτές τις μέρες που μας έχει λείψει πάρα πολύ να βρεθούμε με φίλους και να το γιορτάσουμε λίγο παραπάνω τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Είστε έτοιμοι? Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Αρχικά τα χείλη μου τα βλέπετε κατακόκκινα γιατί έχω βάλει αυτό εδώ το Lip Injection Extreme από Too Faced που αγαπώ πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε από ένα primer το οποίο δοκίμασα τον τελευταίο καιρό και μου αρέσει πολύ, ειδικά για πιο καλυπτικά foundations, γιατί έχει μια πολύ ελαφριά και υδαρή σύσταση. Είναι το Futurist Aqua Brilliance Watery Glow Primer και δεν το περίμενα ποτέ ότι εγώ θα βάλω υδαρές και λάμψεις primer, και όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, συγγνώμη που βραχνιάζω, απλά αυτή την εβδομάδα εκτός από το ραδιόφωνο είχα και πάρα πολλές ηχογραφήσεις και έχω μιλήσει άπειρες ώρες. Συνέχεια ότι έχω μιλήσει με φίλους που συναντήθηκα και τέτοια. Δεν με λες και τον άνθρωπο που δεν μιλάει πολύ. Γενικά είμαι φλίαρη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με foundation. Αυτό το χρησιμοποιώ πολύ τον τελευταίο καιρό και είναι το Dior Forever. Είναι στην απόχρωση 2WO. Συνήθως βάζω μία αντλία. Θα το βάλω στα κεντρικά σημεία του προσώπου μου και αμέσως μετά θα το απλώσω με ένα πινέλο. Βρίσκω ότι πινέλα σαν και αυτό που έχει πολύ συμπυκνωμένες τρίχες δεν ρουφούν το foundation όπως θα έκανε ένα beauty blender. Αντιθέτως το απλώνουν πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο. Πατ λοιπόν, αυτές είναι οι κινήσεις που χρησιμοποιώ για να το απλώσω στο πρόσωπο. Από ό,τι βλέπω θα χρειαστώ λίγο ακόμη και όποιες ατέλειες έχουμε θα τις διορθώσουμε με το αντίστοιχο concealer. Τελικά λοιπόν το ένα από τα 2 concealer που αγόρασα είναι αυτό εδώ, το Dior Forever Skin Correct Concealer, γιατί έβλεπα reviews παιδιά και διεπίστωσα ότι αυτό είναι το πιο καλυπτικό απ' όλα και με τη μεγαλύτερη διάρκεια, οπότε θα το βάλω εκεί που έχω κοκκινίλες και είναι έτσι κάπως έντονες. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, όπως βλέπετε βάζω μικρή ποσότητα. Αυτό θα το απλώσω με το beauty blender μου. Χρειάζομαι πηγώντος κονσίλερ γύρω από τα μάτια, γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το όλο καινούριο μου κονσίλερ από Rare Beauty. 230N είναι η απόχρωση που έχω πάρει και αυτό εγώ νομίζω ότι ήταν απλά στρογγυλό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πλακέ. Το βρίσκω αρκετά εργονομικό λοιπόν και μου αρέσει πάρα πολύ και το βουρτσάκι που έχει. Λοιπόν, το έχω χρησιμοποιήσει κάνα 2 φορές, είναι αρκετά υδαρές. Παιδιά, δείτε τι ωραία που μπαίνει σε αυτά τα σημεία το βουρτσάκι. Και αρκετά καλυπτικό, δεν είναι από τα πιο καλυπτικά concealer που έχω χρησιμοποιήσει ever, αλλά μου αρέσει γενικά το αποτέλεσμα του και νομίζω ότι θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και θα το πάρω και σε άλλες αποχρώσεις. Λοιπόν, θα το απλώσω και αυτό με το beauty blender μου και ό,τι έχει απομείνει στο beauty blender μου θα το περάσω και στα βλέφαρα. Λοιπόν, βλέπω ότι ήδη μαζεύει, οπότε θα το σετάρω πριν κάνω οτιδήποτε άλλο με την πούδρα την αγαπημένη μου για να σετάρω concealer από την Laura Mercier που δίνει και φωτεινότητα στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Θα κάνω ένα ελαφρύ κρεμόδας contour με το Tantour από Huda Beauty. Θέλετε ελάχιστη ποσότητα παιδιά, η light απόχρωση είναι αρκετά έντονη. Σας το λέω και σας το ξαναλέω, αλλά είναι τόσο ωραίο, τόσο κρεμόδες, απλώνεται τόσο καλά που πραγματικά να κάνετε λάθος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά μην πάρετε πάρα πολύ ποσότητα ή αν πάρετε πολύ ποσότητα, αν δεν είστε σίγουρες ότι τη χρειάζεστε όλοι, σβήστε το λίγο στην παλάμη σας και συνεχίστε να το χτίζετε. Θα πάρω και αυτό το μικρό πινελάκι που χρησιμοποιώ για το κονσίλερ μου συνήθως και θα κάνω μια σκίαση και δεξιά και αριστερά και κάτω από την μύτη και θα την σβήσω με τα δάχτυλά μου παιδιά. Βρίσκω ότι ζεσταίνεται το προϊόν και απλώνεται πάρα πολύ ωραία με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν,
Πάμε να σετάρουμε το πρόσωπο. Γι' αυτό δεν έχω καινούρια πούδρα. Δεν έχει έρθει ακόμα και καινούρια από Charlotte Tilbury που παρήγγειλα. Θα χρησιμοποιήσω την γνωστή και αγαπημένη από Bobbi Brown. Και αυτό εδώ το πολύ fluffy πινέλο. Αυτό το διπλό είναι από Tarte. Γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Εγώ το έχω πάρει από το ξένο site, παιδιά. Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί και να υπάρχει και στα Sephora. Ρίξτε μια ματιά. Θα ρίξω κι εγώ και αν το βρω. Θα σας το βάλω με link στην περιγραφή, όπως και όλα τα προϊόντα άλλωστε. Bronzer Chocolate Matte το χρησιμοποιήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο από Too Faced. Το χρησιμοποιώ συνεχώς τον τελευταίο καιρό. Όπως πάντα το βάζω στα γνωστά σημεία, εκεί που βάλαμε και το κρεμόδες contour άλλωστε. Στους κροτάφους, εδώ στα ζυγωματικά. Και λίγο σαγόνι και πηγούνι και το σβήνουμε προς το λαιμό. Το ίδιο θα κάνω με το πινελάκι αυτό που είναι για σκιές ματιών. Θα πάρω λίγο και θα το φέρω στα πλαϊνά της μύτης. Νομίζω ότι για να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ σήμερα θα βάλω και λίγο bronzer εδώ. Έτσι για να κάνω μια πρώτη σκίαση. Και σήμερα επειδή θα είμαι πολύ τολμηρή με το μακιγιάζ των ματιών, δεν θέλω να βάλω ρούζ ακόμα, δεν έχω αποφασίσει ποιο θέλω. Θα βάλω όμως το κραγιόν πρώτα, γιατί θέλω να είναι κόκκινο και πάρα πολύ έντονο. Και αμέσως μετά θα χτίσω το μακιγιάζ των ματιών. Λοιπόν, το μολύβι που χρησιμοποιώ είναι από Estée Lauder, είναι το 06 Apple Cordial από τα Double Wear. Έκανα λίγο overlining εννοείται και αυτά τα μολύβια έχουν και πινελάκι από την άλλη πλευρά, το οποίο μπορείτε να απλώσετε και το μολύβι, δείτε τι ωραία, που απλώνεται και γεμίζει μπροστά μέσα. Μπορείτε να απλώσετε και το κραγιόν σας. Λοιπόν, για κραγιόν σήμερα έχω διαλέξει να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ από την NARS. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, είναι καινούριο, είναι στην απόχρωση Inappropriate Red. Θα το σφατζάρω και στο χέρι μου για να το δείτε και δίπλα του θα βάλω και κάποια άλλα κόκκινα που έχω. Πάμε να το εφαρμόσουμε κατευθείαν στα χείλη. Μ' αρέσει που είναι ελάχιστα πιο σκούρο το μολύβι που επέλεξα. Ωραίο κόκκινο, ωραία αίσθηση, είναι matte. Δεν νιώθω ότι στεγνώνει τα χείλη μου παρόλα αυτά. Το νιώθω αρκετά εντατικό. Και αυτό το κραγιόν ήταν στο σετάκι που είχα αγοράσει με τα αγαπημένα lip products από Sephora, εκεί που ήταν και το mauve κραγιόν που είχαμε χρησιμοποιήσει στο προηγούμενο βίντεο από Pat McGrath. Λοιπόν, αυτό είναι το Inappropriate Red από NARS. Έχω ακόμα ένα από NARS το οποίο λέγεται Star Woman και θα το σουατσάρω, είναι liquid lipstick ακριβώς δίπλα του για να δούμε απλά τη διαφορά στις αποχρώσεις. Είναι πιο βαθύ όπως βλέπετε. Και δίπλα ακριβώς έχω το Work Work από MAC. Όπως βλέπετε και τα τρία είναι διαφορετικά. Διαλέγετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο. Εμένα μου αρέσει αυτή η απόχρωση και μου αρέσει και αυτό το τελείωμα στα κόκκινα κραγιόν πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τα μάτια. Θα πάμε στην Muse Palette από Viv που σας την έδειξα στο προηγούμενο βίντεο και μου είπατε θέλετε και άλλα μακιγιάζ με αυτήν. Και θα ξεκινήσω σήμερα από την απόχρωση Bo. Αυτή, παιδιά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και ξεκινώντας, να θα τη χρησιμοποιήσω γιατί έχει και καθρεφτάρα. Λοιπόν, από εδώ ψηλά θα αρχίσω να χτίζω αυτό εδώ το χρώμα και να το σβήνω προς τα πάνω προς το φρύδι μου. Λοιπόν, θα συνεχίσω παίρνοντας την απόχρωση Merlot. Λοιπόν, αυτή έχει αρκετό fallout, παιδιά. Και πολύ προσεκτικά θα την τοποθετήσω εδώ στο εξωτερικό μέρος του ματιού, στην εξωτερική γωνία, για να δώσουμε πάρα πολύ βάθος. Θέλω να είναι πάρα πολύ σκούρο αυτό το σημείο. Δεν μ' αρέσει αυτό το πινέλο, θα το αλλάξω. Θα πάρω ένα πιο πλακέ. Μπράβο, αυτό είναι. Και το χτίζω σε αυτό το σημείο. Και θα το φέρω ελαφρώς και προς τα πάνω εδώ. Μην σας πειράζει που αυτή η γωνία είναι έτσι πάρα πολύ έντονη αυτή τη στιγμή. Θα τη σβήσουμε σε λίγο. Και θα κάνω το ίδιο και... πολύ fallout. Σε αυτό το σημείο, στο εσωτερικό του ματιού και θα αφήσω κενό μόνο το κέντρο. Έχω καιρό να κάνω spotlight eye, έτσι λέγεται αυτή η τεχνική. Θα πάρω ένα αρκετά fluffy πινέλο τώρα και την απόχρωση που βρίσκεται δίπλα στη Merlot, την Source, αυτή εδώ. Θα το τεινάξω και θα αρχίσω να σβήνω τις άκρες, να γίνει έτσι λίγο πιο γλυκιά εδώ η μετάβαση. Εκπληκτική απόχρωση νομίζω. Θα κάνω το ίδιο με το μερλό και στο κάτω μέρος του ματιού. Θα το πιέσω στη γραμμή των γλωφαρίδων μου. Και πάμε να ολοκληρώσουμε παίρνοντας το Finery. Αυτό εδώ το υπέροχο χρυσό στο δάχτυλο φυσικά. Γιατί έχω πει ότι με αυτές τις glittery σκιές το δάχτυλο δουλεύει καλύτερα από κάθε πινέλο. Κοιτάξτε πόσο φως δίνει στο βλέμμα. Πόσο κάνει πιο glam και εορταστικό το σημερινό eye look. Θα το φέρω και λίγο προς τα πάνω, έτσι να σβήνει το χρυσό προς τα πάνω, μου αρέσει πολύ.
Θα πάρω και λίγο από το Velvet, που είναι πιο σκούρα απόχρωση στην παλέτα, ένα τσικ. Είναι όπως λέγανε οι μαμάδες μας όταν μαγειρεύαμε κάτι, λίγο ρε παιδί μου, μια τζούρα. Ένα τσικ και θέλω να σκουρίνω λίγο εδώ την εξωτερική γωνία, αλλά και την εσωτερική, κυρίως προς τη βάση. Νομίζω ότι του έδωσε έτσι λίγο περισσότερο βάθος και μυστήριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρυσό που σβήνει προς τα πάνω και προς τα έξω. Νομίζω ότι κολακεύει πάρα πολύ το δικό μου σχήμα ματιών. Και θα περάσω σε μολύβι ματιών Pat McGrath Perma Gel Ultra Glide Eye Pencil με την ξύστρα του μέσα. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι στην απόχρωση Black Coffee. Και αυτό θέλω να το βάλω. Έλα. Παιδιά, πόσο σφιχτό είναι. Εντάξει, άνοιξε. Λοιπόν, θέλω να το βάλω στο εσωτερικό εδώ του ματιού. Λοιπόν, αυτό γράφει εκπληκτικά, δεν με ενοχλεί καθόλου. Θα βάλω και λίγο εδώ κάτω, ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή των βλεφαρίδων, μόνο στην εξωτερική γωνία. Θέλω να παίξω μαζί του περισσότερο κάποια στιγμή και θα το κάνω. Λοιπόν, έχω ακόμα 3 προϊόντα από Rare Beauty. Νομίζω ότι όμως θα χρησιμοποιήσω μόνο τη μάσκαρα σήμερα, γιατί αυτό εδώ είναι για τα φρύδια και αυτό εδώ είναι eyeliner, αλλά δεν θα κάνω eyeliner σήμερα. Έχω επίσης μάσκαρα από Ilia Beauty. Είχαμε δοκιμάσει το δείγμα, θα τη δοκιμάσουμε τη μεγάλη κάποια άλλη στιγμή. Και το Legit Lashes Waterproof Top Coat. Αυτό θα το βάλω σήμερα πάνω από την Rare Beauty μάσκαρα, να δω αν όντως θα είναι αδιάβροχο το αποτέλεσμα. Θα γυρίσω τις βλεφαρίδες μου για να τις δώσουμε έτσι μια καλή ευκαιρία να μας δείξει τι μπορεί να κάνει. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη μάσκαρα, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία η συσκευασία, μου αρέσει αυτό το απαλό ροζ και νομίζω ότι θα μου αρέσει και το βουρτσάκι έτσι όπως το βλέπω. Ω, ναι, wow, δείτε τι ωραία που τις χτενίζει. Εντάξει, θα πάθετε σοκ τώρα, γιατί δεν έχω προσπαθήσει καν. Δείτε τη διαφορά από το ένα μάτι στο άλλο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Θα συνεχίσω να το χτίζω. Δεν μου αφήνει πουθενά κομπάκια. Πολύ ωραίος διαχωρισμός στις λεφαρίδες. Σοκ αυτή η μάσκαρα. Πάμε και σε δεύτερη στρώση. Οπλώνεται πραγματικά πολύ ωραία. Ωστόσο έπεσε ένα κομματάκι εδώ από τη μάσκαρα στο πρόσωπό μου και ελπίζω ότι θα καταφέρω να το βγάλω χωρίς να ταλαιπωρηθώ πολύ, γιατί θα στενοχωρηθώ αν μου χαλάσει το μακιγιάζ. Όχι, εντάξει, έφυγε αμέσως. Εντάξει, είμαι 100% εντυπωσιασμένη και τη λατρεύω αυτή τη μάσκαρα τόσο πολύ που σχεδόν δεν θέλω να βάλω το top coat της Huda Beauty. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Θα τα αφήσω για επόμενο βίντεο για να δω και πώς θα τα πάει η συγκεκριμένη μόνη της. Χαίρομαι που έχουμε και άλλα πράγματα καινούρια να δοκιμάσουμε την επόμενη φορά. Ώρα να διαλέξουμε ρούς τώρα. Έχω αυτά τα δύο που σας τα έχω ξαναδείξει από Viv. Το ένα είναι στην απόχρωση Cherub και το άλλο στην απόχρωση Piazza. Το Piazza το χρησιμοποιώ περισσότερο, μπορώ να πω, τον τελευταίο καιρό και δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει σε βίντεο και επειδή νομίζω δεν θέλω ροζ μάγουλα με αυτό το μακιγιάζ, θα πάω εδώ σε αυτή την πιο έτσι θερμή απόχρωση και θα προσευχηθώ να ταιριάζει με το eye look. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Του πάει, ολοκλήρωσε το μακιγιάζ με ένα μαγικό τρόπο. Σας έχω πει πόσο αγαπώ το ρουζ. Μια φορά το παρακάνω και όλας βάζω πολύ. Αλλά είναι και το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται από το μακιγιάζ μας, ειδικά αν και που θα πάτε πρέπει να φορέσετε και μάσκα για λίγο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παιδιά, εκπληκτικό είναι. Θα το περάσω λίγο πάνω από τη μύτη, λίγο εδώ στους κροτάφους για να δέσουν όλα. Και για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μακιγιάζ και να έχουμε και λίγη λάμψη, θα ψεκάσω λίγο το πρόσωπό μου με Fix Plus πρώτα και αμέσως μετά θα βάλω και λίγο highlighter. Θα πάρω λοιπόν αυτό εδώ από την Viv που μου βγήκε πιο χρυσό από ό,τι θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Και με πολύ απαλές κινήσεις θα το απλώσω στην οπή επιδερμίδα. Και αυτό είναι το τελικό μακιγιάζ για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και να τολμήσετε κι εσείς αυτό τον πολύ δυναμικό συνδυασμό, γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου τολμηρή, αλλά μ' αρέσει τελευταία να βγαίνω από την comfort zone μου και γιορτές είναι, βρε παιδιά. Άμα δεν βαφτούμε λίγο παραπάνω τώρα, πότε θα βαφτούμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας και τα like σας. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας αν θεωρείτε ότι θα τους ενδιαφέρει αυτό το περιεχόμενο και πολλά φιλιά από μένα. Να περνάτε υπέροχα και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!